πολίτης της χώρας, πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, επιβιβάστηκε στη φρεγάτα Ίδρα, από όπου εμπλό επιθεώρησε το στόλο, ως συνηθίζεται, μετά την ολοκλήρωση της άσκησης του πολεμικού ναυτικού καταιγής 2021. Εκτελούνται 21 κανονιοβολισμοί από την ομάδα ομοχειρίας και τα πυροβόλα χαιρετισμού. Η φρεγάτα βρίσκεται σε κατάσταση εθιμοτυπίας, σημεοστολισμένη με τη σημαία της Προεδρίας της Δημοκρατίας να κυματίζει τιμητικά στον ιστό της. Απόσταση από την Κρήνη 0,7. Η επιθεώρηση αρχίζει με την Τριήρη Ολυμπιάς, το αντίγραφο του αρχαίου κοπήλατου ξύλινου πλοίου, που με αφετηρία του το πάρκο ναυτικής παράδοσης στο Φάληρο προσεγγίζει τη φρεγάτα. Στο Σαρωνικό, το Ίδρα συναντά τα πλοία του στόλου να πλέουν σε δύο ζυγούς. Φρεγάτες, πυραβλάκατοι, αρματαγωγά, κανονιοφόροι, ναρκοθυρευτικά, υποβρύχια, σκάφη ανορθόδοξου πολέμου και εκτός σχηματισμού πλοία ταχείας μεταφοράς. Τα πληρώματά τους αποδίδουν τιμές στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εθνική υπερηφάνεια είναι το αίσθημα που κυριαρχεί μετά την επιθεώρηση του στόλου. Υπερηφάνεια και σεβασμός για τους άνδρες και τις γυναίκες του πολεμικού μας ναυτικού που υπηρετούν το έθνος με αφοσίωση, υψηλό φρόνημα και αυταπάρνηση. Στην επιθεώρηση του στόλου παρών ήταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Υφυπουργός Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Υπτάμενος Γεώργιος Μπιούμης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντινάβαρχος Τηλιανός Πετράκης και ο Αρχηγός στόλου Αντινάβαρχος Παναγιώτης Λιμπέρης. Επίσης, ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, ο βουλευτής Λακωνίας Αθανάσιος Δαβάκης. Με το πέρας της επιθεώρησης, η πρόεδρος, βαθιά συγκινημένη, έγραψε στο βιβλίο του πλοίου, ενώ από τη γέφυρα, μέσω ασυρμάτου, μίλησε στα στελέχη όλων των μονάδων του στόλου, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για το έργο τους. Να είστε όλοι πάντα καλά, και εσείς και οι οικογένειές σας, να πορεύεστε σε ήρεμες θάλασσες, αλλά είμαι βέβαιη και ό,τι άλλο χρειαστεί, είστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσετε. Να έχετε πάντα τον Άγιο Νικόλαο στην πλώρη σας, να είστε όλοι πάντα καλά. Και πάνω απ' όλα, νομίζω εκ μέρους και του ελληνικού λαού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο ελληνικός στόλος είναι πάντα στις θάλασσες. Υπάρχουν όμως και οι στιγμές που ο κόσμος του έχει την τιμητική του.